Στη φάση της δημοσίευσης βρίσκεται ο κανονισμός υλοποίησης των προγραμμάτων της νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας από το ΕΠΑΝ 2 του ΕΣΠΑ. Το επιμελητήριο ΆΡΤΑ, στα πλαίσια των προσπαθειών που καταβάλει για την έγκαιρη ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου εν δυνάμει μέλους του, που επιθυμεί να εντάξει την επενδυτική του ιδέα ευκαιρία στις ευεργετικές διατάξεις των κοινοτικών προγραμμάτων, ανακοινώνει ότι προδημοσιεύθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013 ο κανονισμός υλοποίησης των προγραμμάτων της νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας. Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση του επιμελητηρίου για το πρόγραμμα αναφέρονται τα εξής. Τα δύο προγράμματα αποσκοπούν στη διευκόλυνση μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων τόσο από νέους ηλικιακά επιχειρηματίες όσο και από γυναίκες σε όλους σχεδόν τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, εμπόριο, μεταποίηση, ανακύκλωση και περιορισμό της ρύπανσης, παροχή υπηρεσιών και τουρισμό. Τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να ενθαρρύνουν ιδιαίτερα επιχειρηματικές προτάσεις με τα χαρακτηριστικά της καινοτομίας, όχι απαραίτητα τεχνολογική, της εμπειρίας και γνώση του αντικειμένου, συνάφεια, τις προοπτικές εξαγωγών και των νέων θέσεων εργασίας. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι νέοι και οι νέες, οι οποίοι γεννήθηκαν από το 1970 μέχρι το 1991, γυναίκες που γεννήθηκαν από το 1954 μέχρι και το 1991, είναι άνεργοι, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 1η-1η 2008 μέχρι και την προδημοσίευση του προγράμματος. Το ανώτατο όριο του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της κάθε πρότασης είναι 200.000 ευρώ για τους τομείς της μεταποίησης και ανακύκλωσης, 100.000 ευρώ για την παροχή υπηρεσιών και τουρισμό, 80.000 ευρώ για το εμπόριο, με κατώτατο όριο της 30.000 ευρώ για όλους τους τομείς. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης είναι 50%. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν τον εξοπλισμό και ειδικές εγκαταστάσεις, κτηριακά και διαμόρφωση χώρου, προβολή προώθηση, υπηρεσίες συμβούλων. Για εξατομικευμένη υποστήριξη και περισσότερες πληροφορίες διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν άμεσα στο επιμελητήριο ΆΡΤΑΣ.